Γεια σας, παιδιά. Είμαστε πάλι μαζί σήμερα για να μιλήσουμε για τα κλάσματα. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο μάθημα, τι λέγαμε για το κλάσμα. Θυμάστε που λέγαμε ότι το κλάσμα είναι ένα κομμάτι που παίρνουμε από κάτι που είναι ολόκληρο. Έχουμε μία ποσότητα, τη μοιράζουμε ακριβώς στα ίσα κομμάτια και παίρνουμε κάποια κομμάτια από αυτά. Για να σας το δείξω πάλι στον πίνακα, να το θυμηθούμε. Θυμάστε, είχαμε ένα χαρτόνι, το μοιράζαμε στα τρία και παίρνουμε ένα και άλλο ένα κομμάτι. Θυμάστε πώς τα γράφαμε αυτά τα δύο κομμάτια σε σχέση με τα τρία που έχει μοιραστεί το χαρτόνι μας. Για να ακούσω. Μπράβο, πολύ το βρήκατε. 2/3. Για να το θυμηθούμε όμως, πώς γράφεται αυτό το 2/3. Το κλάσμα, θυμάστε, γράφεται με μία γραμμή που δεν είναι μία απλή γραμμή αυτή. Είναι η κλασματική γραμμή. Γραμμή. Ο κάτω αριθμός είναι ο παρονομαστής. Και ο πάνω αριθμός είναι ο αριθμητής. Σε πόσα κομμάτια είχαμε χωρίσει εδώ το χαρτόνι μας? 1, 2, 3. Θυμάστε που το γράφαμε το 3. Πολύ σωστά. Στον παρονομαστή. Πόσα κομμάτια επιλέξαμε να πάρουμε? Σας ακούω. 2. Τέλεια. Τα θυμάστε, μπράβο σας. 2/3 ή 2/3. Για να δούμε και κάτι άλλο σήμερα στα κλάσματα. Θα σας το πω με παραδείγματα. Σβήνω αυτά τα κλάσματα και τους παλιούς όρους που τους μάθατε. Να πάμε σε κάτι καινούριο. Χθες, καθώς γύρισα από τη δουλειά, γύρισα πεινασμένη σπίτι και είχα μαγειρέψει φασολάκια. Ωραιότατα. Και υγιεινό φαγητό. Τρώω τα φασολάκια. Και μετά μου λένε τα παιδιά μου, «Μαμά, πήραμε και πίτσα εμείς παραγγείλαμε». Τι τους λέω, τώρα μου το λέτε που έχω φάει όλο το φαΐ. Και μου εμφανίζουν μία ωραιότατη super special πίτσα. Όπως βλέπετε, έχει τα πάντα μέσα. Η πίτσα μας αυτή ήταν χωρισμένη σε 8 κομμάτια. Για να τα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 κομμάτια ήταν μοιρασμένη η πίτσα. Να το ολόκληρό μας αυτή τη στιγμή. Η ολόκληρη ποσότητα της πίτσας χωρισμένη ακριβώς σε 8 ίσα κομμάτια. Γιατί θέλω να θυμηθείτε πάλι ότι το κλάσμα είναι και μία διαίρεση. Μοιράζουμε πάντα ακριβώς σε ίσα μέρη, σε ίσα κομμάτια. Εγώ τώρα, αφού είχα φάει τα φασολάκια, βλέπω και την πίτσα, τι να κάνω, να μην φάω και ένα κομμάτι πίτσα. Παίρνω λοιπόν και ένα κομμάτι πίτσα. Το βλέπετε. Ένα ωραιότατο κομμάτι πίτσα και το φάγα κι αυτό. Θέλω τώρα να μου πείτε, τι μέρος της πίτσας έφαγα εγώ, για να το σχεδιάσουμε πάλι στον πίνακα. Έχουμε την πίτσα μας. Θα προσπαθήσω να την κάνω όσο πιο ίσια μπορώ χωρίς γεωμετρικά όργανα. Τη χωρίζω σε 8 κομμάτια. Και επιλέγω ένα. Έφαγα ένα κομμάτι. Το είδατε. Ένα ωραιότατο κομμάτι πίτσα. Θέλω τώρα να μου πείτε τι μέρος της πίτσας αποτελεί αυτό το κομμάτι. Πώς το γράφαμε με κλάσμα. Θυμάστε. Τραβάγαμε την κλασματική γραμμή και στον παρονομαστή γράφαμε σε πόσα κομμάτια είναι μοιρασμένη η πίτσα. Το ολόκληρο. Πόσα είναι, είπαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 κομμάτια. Πόσα επέλεξα εγώ να φάω. 1. 1 από τα 8.
ή αλλιώς το 1/8 της πίτσας. Άρα το κομμάτι αυτό αποτελεί το 1/8 της πίτσας. Και μετά, αφού φάγαμε και την πίτσα, λέω ώρα για κάτι γλυκό. Ποιος γνωστό, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά. Ψάχνω τα ντουλάπια και τι να βρω. Βρίσκω μια ωραιότατη σοκολάτα. Τι βλέπετε, σας την έφερα κι εγώ εδώ. Το ολόκληρό μας τώρα εδώ είναι η σοκολάτα. Βλέπετε, μία ολόκληρη σοκολάτα, που μπορεί να την πούμε και μία ακέραιη μονάδα. Την κόβω στα τρία. Βλέπετε. Ένα κομμάτι, δεύτερο κομμάτι και τρίτο κομμάτι. Και σας το ξαναδείχνω αυτό που είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Τρία ίσα ακριβώς κομμάτια. Όταν μοιράζουμε κάτι, το μοιράζουμε ακριβώς τα ίσα, ακριβώς ίδια. Και παίρνω, την κοιτάω, την ξανακοιτάω, πώς είναι να φάω, λέω, αφού είχα φάει και φασολάκια. Έφαγα και την πίτσα. Ας πάρω ένα κομμάτι από τη σοκολάτα. Και παίρνω, λοιπόν, ένα κομμάτι σοκολάτα. Για να το σχεδιάσω και αυτό στον πίνακα, να το δείτε. Έχουμε τη σοκολάτα μας. Τη χωρίζω στα τρία κομμάτια. Αυτό δεν μου βγήκε ακριβώς τρία. Ίσο. Ας σας το κάνω και ίσο. Μην μου λέτε, κυρία, λέτε ίσα και δεν το φτιάχνετε ίσο. Και επιλέγω να φάω το μεσαίο. Το ένα από τα τρία. Τι μέρος της σοκολάτας έφαγα? Πώς θα το γράψουμε σαν κλάσμα? Είχαμε ένα, δύο, τρία κομμάτια. Τραβάμε πάλι την κλασματική μας γραμμή. Και γράφουμε παρονομαστή το 3. Πόσα κομμάτια επέλεξα εγώ να φάω? 1. 1. Τρίτο. Το βλέπετε όλοι? Ένα από τα 3. Το 1 τρίτο. Έφαγα και τη σοκολάτα. Ωραιότατα. Και λέω τώρα τι να κάνω. Ας κάτω στον καναπέ να ξεκουραστώ. Να φτιάξω και ένα καφεδάκι. Και καθώς φτιάχνω το καφεδάκι, θέλω να βάλω και να το πιω με ένα καλαμάκι. Παίρνω, λοιπόν, πάω στην κουζίνα και παίρνω το πακετάκι με τα καλαμάκια. Και διαλέγω ένα για να πιω τον καφέ μου. Θέλω να μετρήσουμε πόσα είναι τα καλαμάκια. Η ποσότητα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είχα 10 καλαμάκια. Βλέπετε, μία ποσότητα με 10 καλαμάκια. Και επιλέγω το 1 για να πιω τον καφέ. Θέλω να μου πείτε τώρα, τι μέρος της ποσότητας είναι αυτό το 1 καλαμάκι? Θυμάστε πώς τα λέγαμε? Είχα 10 και επέλεξα το 1. Για να το σχεδιάσω και στον πίνακα και να το βλέπετε και σχεδιασμένο. Έχω, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 καλαμάκια. Τα βλέπετε. Και πήρα αυτό το καλαμάκι για να πιω τον καφέ μου. Πώς θα το γράψουμε αυτό σαν κλάσμα? Τι μέρος της ποσότητας είναι το καλαμάκι αυτό? Θα μου πει κάποιος τι θα βάλω παρανομαστή? Ακούω. Ναι, μπράβο σας. 10. 10 τα καλαμάκια. Και πόσα καλαμάκια επέλεξα να πάρω εγώ? 1. 1 χρειαζόμουν. 1 από τα 10. 1/10. Πίνω και τον καφέ. Και μαζί με τον καφέ, πάντα θέλουμε και συνοδεία και κανένα κουλουράκι. Και είχα μπροστά εκεί στο τραπέζι, στο σαλόνι όπως καθόμουνα, και ένα πιάτο με 5 ωραιότατα cookies. Σοκολάτας, τα βλέπετε. Μυρωδάτα. Τέλεια.
Λέω, δεν πειράζει, κομμάτια να γίνουν και τα φασολάκια και η πίτσα, ας φάω και ένα μπισκοτάκι. Παίρνω λοιπόν και ένα μπισκοτάκι και που πήγαινε τέλεια με τον καφέ. Θέλω να μου πείτε τώρα, για προσέξτε καλά, πόσα μπισκότα είχα όλα. Τα βλέπετε. 1, 2, 3, 4 και άλλο ένα, 5. 5 μπισκότα. Μυρίζουν θαυμάσια. Και επιλέγω να φάω το ένα από τα 5. Ποιος μπορεί από εσάς να μου πει πώς θα το γράψω με κλάσμα αυτό. Τι μέρος των μπισκότων αποτελεί αυτό εδώ το μπισκοτάκι. Τι μέρος της ποσότητας που είχαμε. Για να το σχεδιάσουμε στον πίνακα τώρα και να βρείτε τι μέρος του μπισκότου αποτελούσε αυτό που έφαγα. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5 ωραιότατα μπισκότα. Και εγώ επέλεξα να φάω αυτό. Πόσα μπισκότα είχα. 1, 2, 3, 4, 5. Συμφωνείτε? Για να το γράψουμε σαν κλάσμα. Σας ρωτάω να μου το πείτε εσείς τώρα. Τι θα βάλω στον παρονομαστή. Σας ακούω. 5. Πολύ σωστά. 5. Γιατί η ποσότητά μας ήταν 1, 2, 3, 4, 5 μπισκότα. Πόσα επέλεξα εγώ να φάω. Τι μέρος των μπισκότων πήρα. 1. 1 από τα 5. 1/5. Θέλω τώρα λίγο να κοιτάξετε τα κλάσματα αυτά. Το 1/8, ένα κομμάτι από τα 8 που είχαμε μοιράσει την πίτσα μας. 1/3, ένα κομμάτι από τα 3 που είχαμε μοιράσει τη σοκολάτα. 1/10, ένα από τα 10 καλαμάκια. Και 1/5, ένα από τα 5 μπισκότα. Παρατηρείτε κάτι? Για κοιτάξτε τα καλά. Έχουν κάτι κοινό αυτά τα κλάσματα. Μπράβο, το βρήκατε. Πολλά χέρια βλέπω. Πολλά παιδιά φωνάζουνε. Έχουν όλα κοινό το 1. Όλα στον αριθμητή έχουν 1. 1/8, 1/3, 1/10, 1/5. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε μοιράσει. Έχουμε χωρίσει σε κομμάτια, σε διάφορα μέρη, σε τμήματα και έχουμε επιλέξει πάντα το 1. Όταν λοιπόν έχουμε αριθμητή 1, αυτό το κλάσμα είναι η κλασματική μονάδα. Γιατί το 1 πάντα είναι η μονάδα. Ένα πράγμα. Ένα παιδί, ένα τετράδιο, ένας μαρκαδόρος, ένα αυτοκίνητο, ένα σκυλάκι. Όταν τώρα και το κλάσμα έχει αριθμητή 1, λέγεται κλασματική μονάδα. Αυτά λοιπόν αποτελούν όλα κλασματικές μονάδες. Το καταλάβατε? Για να κάνουμε και μερικά παραδείγματα, να δω αν θα τα βρείτε. Θα σβήσω αυτά που έχω γράψει εγώ και θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Να δω αν θα μου βρείτε τις κλασματικές μονάδες. Έχω ένα πάλι ορθογώνιο χαρτί, τύπου α4. Το χωρίζω στα πόσα κομμάτια να σκεφτώ. Στα 4. 1, 2, 3, 4. Θέλω να μου πείτε τώρα, εγώ θα πάρω αυτό το κομμάτι. Να σχεδιάσω κάτι. Τι μέρος, το κομμάτι αυτό, τι μέρος είναι σε σχέση με όλο το χαρτί. Ποιος θα το βρει?
Για να ακούσω. Σωστά. Το ένα από τα τέσσερα. Το ένα τέταρτο. Για να πάρω πάλι το ίδιο χαρτί α4 και να το χωρίσω σε πιο πολλά κομμάτια. Για να δούμε πόσα κομμάτια θα κάνουμε. Σε πόσες λωρίδες. Μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και παίρνω αυτό. Για πείτε μου τώρα, τι μέρος του κομματιού είναι αυτό που σχεδίασα. Περιμένω λίγο, να το βρούτε όλα τα παιδιά. Είμαι σίγουρη το ξέρετε. Τέλεια. Πολύ σωστά. Είναι το 1 από τα 8. 1, 8. Για να σας βάλω και κάτι άλλο τώρα. Ας πούμε ότι έχω ένα κυκλάκι, δύο κυκλάκια, τρία κυκλάκια, τέσσερα κυκλάκια, πέντε κυκλάκια, έξι κυκλάκια, εφτά κυκλάκια, οχτώ κυκλάκια, εννιά κυκλάκια. Και ζωγραφίζω αυτό εδώ. Μπορείτε να μου πείτε τώρα πώς θα το γράψουμε αυτό σε κλάσμα, αυτό που ζωγραφίσαμε εδώ. Περιμένω όλα τα παιδιά. Ω, και αυτό εκεί κάτω τι λες. Δίκιο έχεις. Ένα ένατο. Ένα ένατο. Συμφωνούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 κυκλάκια έχει η ποσότητά μας. 9 ο παρανομαστής. Πόσα επιλέξαμε εμείς να ζωγραφίσουμε. 1. 1, ένατο. Τα κλάσματα λοιπόν που έχουν αριθμητή το 1 ονομάζονται κλασματικές μονάδες. Για να σας κάνω άλλο ένα παράδειγμα. Θα ζωγραφίσω τώρα μερικές καρδούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καρδούλες. Και θα σας γράψω εγώ το κλάσμα. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καρδούλες. Ποιος από εσάς τώρα μπορεί να μου βρει πόσες καρδούλες θα σχεδιάσω, σύμφωνα με το 1, 7. Περιμένω λίγο, θέλω να το βρείτε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πόσες καρδούλες λοιπόν θα χρωματίσω, περιμένω να μου το πείτε. Πολύ σωστά. Μία καρδούλα. Συμφωνείτε όλα τα παιδιά. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 καρδούλες ήταν όλη η ποσότητά μας. Το γράφουμε στον παρανομαστή. Πόσες χρωματίσαμε? Μία. Μία από τις 7. 1, 7. Και είπαμε, όταν έχει αριθμητή το 1, το 1, το 1, το 1, αυτό το κλάσμα ονομάζεται κλασματική μονάδα. Παιδιά, εδώ το μάθημά μας για τις κλασματικές μονάδες τελείωσε. Θέλω κι εσείς στο σπίτι να χωρίζετε κάποια πράγματα σε πολλά κομμάτια και να παίρνετε το 1 και να το γράφετε σαν κλάσμα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Πιστεύω να τα ξαναπούμε κάποια άλλη φορά. Γεια σας, παιδιά, και καλή συνέχεια.